Προτείνω λίγο να ξεκινήσουμε μία συζήτηση που θα έχει ως επίκεντρο την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με φόντο και μία τουριστική περίοδο η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα στο λιανεμπόριο της Κρήτης και γι' αυτό τον λόγο η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης με επικεφαλής τον πρόεδρό της, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη και πρόεδρο βέβαια του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, πραγματοποίησε μια ευρεία σύσκεψη και συνεχείς επαφές ανατολικά της Κρήτης, συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, με φορείς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εκπονηθεί ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Και επειδή είπαμε φόντο την τουριστική κίνηση, θα πω και ένα δεύτερο φόντο που έχει να κάνει με τις εκλογές, που έχει να κάνει με τη νέα κυβέρνηση, που έχει να κάνει με τη νέα ηγεσία και τους νέους επικεφαλείς των αρμόδιων υπουργείων. Την καλησπέρα μου, κύριε Κουμαντάκη. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Το αποτέλεσμα των επαφών που είχατε στον Άγιο Νικόλαο, στον απόϊχο των συσκέψεων, ποιο είναι? Εχθές όντως είχαμε στην Άγιο Νικόλαο, στο επιμελητήριο, μια συνάντηση με όλους τους εμπορικούς συλλόγους του νομού Λασιθίου, παρουσία του Προέδρου της ΕΣΕ, του κ. Καρανίκα, και παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ανδρουλάκη. Κάναμε μια, αν θέλετε, ενδελεχή συζήτηση και ανοιχτή συζήτηση, να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές αναχώματος απέναντι στα καινούργια δεδομένα τα οποία μέσα από μια δεκαετή κρίση, πανδημία, ενεργειακά, πολέμους, παγκόσμιους οικονομικούς και πολιτικούς, πολικούς πολέμους, όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μια οικονομία τελείως διαφορετική σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή μέχρι τη διανομή, με αποτέλεσμα ότι και στη δικιά μας οικονομία, στη δικιά μας χώρα, έχουν διαμορφωθεί καινούργιες συνθήκες που το μικρή επιχειρηματικότητα, το λιανικό εμπόριο και γενικότερα η μικρή επιχειρηματικότητα πρέπει να μπει σε ένα άλλο δρόμο, σε μια άλλη κατεύθυνση για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το καινούργιο δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί, όπου δημιουργούνται καινούργιες τάσεις, καινούργιες, αν θέλετε, κατευθύνσεις στη διανομή, καινούργιες ισορρεύσεις που εκεί σιγά-σιγά μέσα από τη διαμόρφωση της τεχνολογίας διαμορφώνουν τέτοιες μορφές διανομής και, αν θέλετε, των αγορών, και πρέπει το λιανικό εμπόριο να αποκτήσει καινούργια δεδομένα. Κάναμε λοιπόν μια συζήτηση. Μια αντίστοιχη συζήτηση είχαμε κάνει πριν ένα μήνα περίπου στο Ρέθυμνο με όλους τους εμπορικούς συλλόγους των Χανίων και του Ρεθύμνου. Μια αντίστοιχη έγινε και χθες με κατεύθυνση μέσα από τις συζητήσεις αυτές και την ενδελεχή συζήτηση να βγρούμε έτσι κάποιους τόπους που λέμε ότι πρέπει με ειδικούς ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι ένα παγκόσμιος, αν θέλετε, παγκόσμιο πρόβλημα, να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτικές και να πιέσουμε ακόμα και στις κυβερνήσεις, γιατί είναι σημαντικό να διαμορφωθούν τέτοιες πολιτικές, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αναχώματα και ένα διαφορετικό τοπίο που θα μπορέσουν η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να επιβιώσει. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο λιανεμπόριο της Κρήτης αυτή τη στιγμή ποιο είναι, κύριε Κουμαντάκη? Το λιανεμπόριο, εκτός του ότι έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση πίεσης που οφείλεται στο ότι έχει δημιουργηθεί μέσα από πληθωρισμούς, μέσα από ενεργειακούς, μέχρι από πολέμους, μέχρι και πολλά άλλες κρίσεις, ένα τεράστιο πρόβλημα στην ρευστότητα της κοινωνίας, και αυτό αποτυπώνεται στις αγορές. Παρόλα αυτά έχουν δημιουργηθεί και άλλα θέματα, μέσα από αυτό που σας είπα προηγούμενα, ότι άλλαξε ο κόσμος, άλλαξαν τα δεδομένα και συνεχώς, διαρκώς και με ταχύς ρυθμούς αλλάζουν. Αποτέλεσμα ότι έχουμε μια άλλη τάση πλέον. Ο κόσμος να θέλει να καλύπτεται μέσα από άλλες ισορρεύσεις. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί η τεχνολογία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο κομμάτι απορρόφησης, αν θέλετε, της διανομής, και οι μικρές επιχειρήσεις, παρότι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια
να αποκτήσουν αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να ληφθούν και άλλες πολιτικές, γιατί διαφορετικά θα αλλάξει τελείως άρδιν το πεδίο, αν θέλετε, και μάλιστα, όλο το υλικό. Κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Υπήρξαν δεσμεύσεις διαχρονικά από τις κυβερνήσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα? Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο θα βγείτε να πείτε στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιήσετε με την ηγεσία που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές με το Υπουργείο Ανάπτυξη, για παράδειγμα? Καταρχάς, εμείς οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας που βιώνουμε απανωτά προβλήματα και παρότι έχουμε καταθέσει και πριν τις εκλογές και αυτές και τις προηγούμενες συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι βγαλμένες μέσα από την πραγματικότητα και μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από τα δεδομένα που προκύπτονται, δεν έχουμε την, αν θέλετε, την αντίστοιχη βοήθεια ή αν θέλετε εστερνισμό από τη μεριά της πολιτείας στην κατεύθυνση αυτή μιας τέτοιας συνεργασίας. Αυτή τη φορά, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επειδή διαμορφώνεται ένα καινούργιο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, η καινούργια κυβέρνηση που θα προκύψει, όποια είναι αυτή, και ελπίζουμε να είναι μια κυβέρνηση σταθερή που να έχει και δυνατότητα, δεν είναι, να μπορεί να ακούσει και να μπορεί να εφαρμόσει και πολιτικές, με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, πίεση, και αυτό ήταν και χθες εδώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, που κάναμε αυτή την συνάντηση, να ξεκινήσουμε με την πολιτεία μια μεγάλη, αν θέλετε, συζήτηση σε πολλά θέματα. Όχι μόνο αυτά που είπαμε χθες. Αυτά που συζητήσαμε και μιλήσαμε από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, που κάναμε και στα Χανιά μια τέτοια συζήτηση που αφορά το θέμα του εργασιακού πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και η χώρα αυτή τη στιγμή βιώνει ένα τέτοιο πρόβλημα μεγάλο, και μα λέμε να κάνουμε και μια ανάπτυξη, να κάνουμε ένα βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να στηρίξουμε τίποτε αυτές τις προσπάθειες, αν δεν υπάρξει. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και το θέμα αυτό και πολλά άλλα θέματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι και πρέπει να διαμορφωθούν πολιτικές. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο σήμερα. Διανύουμε τουριστική περίοδο και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση κατά πόσο οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην περιφέρεια Κρήτης βοηθούν και ενισχύουν στο μέτωπο της τόνωσης της αγοραστικής κίνησης. Μπαίνουν στα μαγαζιά οι τουρίστες. Ποια εικόνα έχετε? Εικόνα έχουμε. Και δυστυχώς δεν είναι καλύτερη. Και όχι μόνο στις αστικές αγορές, όπως είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά. Αλλά και σε τουριστικές περιοχές, όπως ακόμα είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια. Ακόμα και σε τουριστικές περιοχές, από την Παλιόχωρα μέχρι, αν θέλετε, και τον Άγιο Νικόλαο, όπου ο τουρισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έρχεται, πάντα βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα και το είχαμε εντοπίσει, ότι ο άμεσος τουρισμός δεν είχε άμεση αντίστοιχη, αν θέλετε, βοήθεια ή αν θέλετε σχέση ή αν θέλετε συνεργασία με τις αγορές. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μια συνεργασία που μπορούσαμε εκεί να είμαστε λίγο ικανοποιημένοι. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Φοβάμαι ότι οι τουρίστες που έρχονται, εκτός που δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί και αυτοί φαίνεται στις δικές τους χώρες έχουν προβλήματα ρευστότητας και προβλήματα στις οικονομίες τους, δεν διαθέτουν για να καλύψουν οι ανάγκες άλλης μορφής, εκτός της διατροφής ή αν θέλετε οτιδήποτε τέτοιας μορφής. Αυτό καταγράφεται έντονα μέχρι στιγμής και ελπίζομαι ότι, παρότι και τα μηνύματα δείχνουν ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει με τέτοιους χαμηλούς ρυθμούς, έτσι τουλάχιστον μας λένε και αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα του τουρισμού φέτος, που υπήρχαν άλλες προσδοκίες και άλλα πράγματα καταγράφονται, ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία, γιατί η γκρίνια είναι από όλες τις αγορές της Κρήτης, είναι η γκρίνια για αυτήν την αν θέλετε κακή συνεργασία μεταξύ του τουρισμού και των αγορών. Μάλιστα. Είναι νωρίς για εκτίμηση? Όχι. Είναι νωρίς.
Παρότι έχουμε καταγράψει αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα. Αναφορικά πώς θα κινηθεί η τουριστική κίνηση και κατά πόσο θα επηρεαστεί θετικά ερευνητικά το λιανεμπόριο. Αυτό εννοώ. Είναι νωρίς λοιπόν. Νωρίς. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε το ρεπορτάζ. Ο λιανεμπόριο και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τρέχει. Έφτραυστο το προϊόν. Αλλάζουν τα δεδομένα.